Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Οι διοικήσεις αλλάζουν, αλλά ο Άρης ο Καρακούσης μένει. Ένας παράγοντας που εδώ και 20-25 χρόνια ανελιπώς προσφέρει τις υπηρεσίες στον ΠΑΟΚ με πάντα χαμηλούς τόνους, αλλά με πάντα πολύ μεγάλη προσφορά. Και τον χαρακτηρίζει όχι μόνο η χαμηλή του τόνη, αλλά και η σοβαρότητά του. Και πάνω απ' όλα είναι καλό παιδί, καλό παιδί της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, καλός ικανογενειάρχης, καλός ΠΑΟΞής και καλός μου φίλος. Γεια σου Άρη! Καλή σου μέρα Γιώργο. Μια φορά αλλά είπα και εγώ 5 καλές κουβέντες για σένα και έπεσε γραμμή ρε φίλε. Μην έχουμε κι άλλα. Τι γίνεται, ο ΠΑΟΚ εδώ και 10-15 μέρες έχει πάρει μια ανάσα, άρχισε και κερδίζει αγώνες, άρχισε να ανεβαίνει στη βαθμολογία και δείχνει ότι συνέρχεται από μια κρίση η οποία διαφαινόταν τον τελευταίο καιρό. Όντως δεν ξεκινήσαμε καλά, λίγο αργά δέθηκε η ομάδα, βρήκε τους ρυθμούς. Παίζουμε τώρα, έχει εδώ και ένα 20ήμερο, 13ήμερο πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Ξεκινήσαμε με τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και χωρίς τον Σκορτσιανίτη, δεν είχε ενταχθεί ακόμα. Χάσαμε στην παράδοση, στη λεπτομέρεια. Από μας μια βολή που την έτσι έχασε ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ένα δικό μας παιδί. Μας σοφαρίσανε με τη λήξη, παίξαμε παράδοση, δεν αντέξαμε. Βγήκανε τρεις παίκτες με 5 φάουλ, δική μας βασική, δεν είχαμε τόσο μεγάλες επιλογές, χάσαμε. Με το Σοφοκλή γίναμε άλλη ομάδα. Δέσαμε, κατεβάσαμε το μέσο όρο πόντων που δεχόμασταν σε 16 λιγότερους. Έδεσε την ομάδα, αυτοπεποίθηση, αξιοποιήθηκαν οι περιφερειακοί παίκτες και όλη η ομάδα δείχνει αυτό το ωραίο μπάσκετ που παίζει. Ας ξεκινήσουμε λίγο πιο παλιά. Ένα δικό μας παιδί που προέρχεται από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος σε κάποια εποχή έφυγε από την ομάδα, έφυγε, παρεχωρήθη εναντί οικονομικής ενίσχυσης του συλλόγου, πήγε στο εξωτερικό. Πώς κατορθώσατε και πείσατε το Βασιλιάδη και γύρισε στον ΠΑΟΚ? Κοιτάξτε, ο Βασιλιάδης δεν είναι φίλαθλος του ΠΑΟΚ, είναι οπαδός. Είναι οπαδός. Είναι οπαδός. Και αυτό τα λέει όλα. Νομίζω πω ότι μας χτύπησε αυτό στην πόρτα, μεταφορικά το λέω. Είναι ένας παίκτης που αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Δούλεψε με τον ΠΑΟΚ, ήρθε στον ΠΑΟΚ 13,5-14 χρονών. Ήσουνα στον ΠΑΟΚ όταν είχε έρθει. Βεβαίως. Θα είχα αυτά τα παιδιά, τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά, τα οποία ήταν όλο το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Μαυροκεφαλίδης, Βασιλόπουλος, Βασιλιάδης και ο Γιώργος Αποστολίδης. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο και αυτός. Βεβαίως. Το 84 γεννημένοι, οι οποίοι όντως παίξαν εθνικές, στολίσανε το ελληνικό μπάσκετ, ήταν μια πολύ καλή φουρνιά αυτή. Παίξανε σε πολύ μεγάλες ομάδες, Μπαρτσελώνα, Τσεσεκά, όλοι αυτοί. Παίξανε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, βλέπετε τώρα ο Μεγαλούργη, μια ΑΕΚ που χτίστηκε με εκατομμύρια, βασίζεται στο Λουκά το Μαυροκεφαλίδη αυτή τη στιγμή. Yeah. Και 40 πόντους. Άρη το Λουκά. Δεν έδειχνε τότε ότι εκτός λοιπόν, από το ύψος του το θα μπορούσε το Λουκάς, να Λουκάς, κάνει τέτοια καριέρα μεγάλη. Ο Λουκάς, μπράβο, έτσι όπως το λες. Εγώ πιστεύω κανένας προπονητής δεν τον πίστεψε τον Λουκά. Μόνο ο Μαρκόπουλος και ο Μπάνε. Κανένας άλλος όσους περάσαν δεν τον πιστέψαν ότι μπορεί να παίξει αυτός μπάσκετ. Και όμως τους διέψευσε όλους. Όλους τους διέψευσε. Αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω είναι το καλύτερο τεσσάρι της Ελλάδας. Καλύτερο τεσσάρι Ευρωπαίος. Δεν υπάρχει Ευρωπαίος τεσσάρι τόσο μπασκετικός, γιατί το τεσσάρι είναι ένας χαμάλης. Ο στάρι είναι το 5 και ο άσος και η περιφέρεια. Το τεσσάρι τι κάνει, αυτός είναι, ξέρει 10 καράβια μπάσκετ, ξέρει. Τέτοιο τεσσάρι τόσο γρήγορο, γρήγορες επιστροφές, γρήγορα να φύγει στον ευνηδιασμό, άμυνα, είναι το παιδί του προπονητού, αγωνιστική πειθαρχία, τον οποίο προπονητής αυτό είναι το κάτι άλλο. Αυτός όσο μεγαλώνει γίνεται και πιο γρήγορος. Ρε. Έτσι ακριβώς. Μα πολύ δουλεύει, πολύ δουλεύει, πολύ δουλειά. Όταν σου λέω εγώ επειδή τους είχα αυτούς και τους τρεις, πολύ δουλειά. Τελειώνει η προπόνηση. Και τα τρία αυτά τα παιδιά, τα τέσσερα, καθόταν μετά με τις ώρες και το μόνιμο πρόβλημά μας με τους φύλακες από το παρατάκι ήταν γιατί τους κρατούσαν μέχρι τις 10.30 και 11 να κάνουν μόνοι τις προπονήσεις. Μόνοι τις προπονήσεις, μάλιστα. Είναι η δουλειά. Θέλει τον μπάσκετ, θέλει πολλή δουλειά. Μυαλό και δουλειά. Δηλαδή,
τα παιδιά αυτά, τι να σας πω τώρα, ποτάμια υδρότα. Ποτάμια υδρότα. Δεν είναι τυχαίο η επιτυχία τους. Ο Κωστάκης έπαιξε καλύτερο σώμα. Εθές πίσουν και με μεγάλα συμβόλαια. Μιλάμε πάνω από εκατομμύριο συμβόλαια. Φτάσανε να έχουν πάνω από εκατομμύρια και τις, ο καθένας τους. Δηλαδή πάνω από ένα εκατομμύριο συμβόλαια το χρόνο. Μελαγχολώ καμιά φορά όταν σκέπτομαι τι θα μπορούσε να γίνει στον ΠΑΟΚ εάν θα είχε τη δύναμη να κρατήσει αυτούς τους παίκτες. Δηλαδή αυτούς τους τρεις τους παίκτες και ο Αποστολίδης, τέσσερις και δύο-τρεις ξένοι, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε ομάδα στην Ευρώπη. Ναι, να σου πω κάτι, αλλά οι παίκτες έρχονται και παρέρχονται. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε, φίλε Γιώργο, είναι η ομάδα. Η ομάδα και ο κόσμος. Να πιστέψει ο κόσμος στην ομάδα, να στήσει το γήπεδο, γιατί αυτή τη στιγμή μας έχει γυρίσει την πλάτη. Δεν έρχεται. Γιατί ίσως δεν τους δίνουμε όραμα σαν διοίκηση πρωτοδικείου κτλ. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να κρατήσουμε την ομάδα. Έχουμε πληρώσει, σε ένα χρόνο φεύγουμε και από το άθρο, έχουμε πληρώσει, τι να σας πω τώρα. Πόσα χρόνια είστε μέσα στη ρύθμιση που έχετε και που πληρώνετε κάθε χρόνο, πόσα λεφτά πληρώνει κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ? Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Πάνω από ένα εκατομμύριο? Όχι, λέω λίγο λιγότερο από ένα εκατομμύριο. Δηλαδή εμείς έχουμε γύρω στο 1.200 έσοδα περίπου, τώρα χοντρά σας τα λέω, και κάνουμε ομάδα 300.000. Έλα ρε Άρη. Κάθε χρόνο έτσι. Και βλέπεις και τα τελευταία 3 χρόνια βγαίνουμε και τρίτη με καλό μπάσκετ, με καλές επιλογές παιχτών. Πολύ καλές επιλογές παιχτών. Πάρα πολύ καλές επιλογές. Τις επιλογές αυτές ποιος τις κάνει? Κοιτάξτε, έχουμε ένα team εκπληκτικό. Δηλαδή ο πρόεδρος μας, ο Μπάνε, είναι. Μπράβο ρε Μπάνε. Μπράβο ρε Μπάνε. Αυτό λοιπόν, έχουμε τον Νίκο το Σταμικρέχο, έχουμε τον Νίκο το Σταυρόπουλο, ο οποίος είναι το μάτι, είναι γενικός σε όλα αυτά. Έχουμε τον. Το Μαρκόπουλο πάνω απ' όλα, ο οποίος βλέπει, για να πάρουμε ένα παίχτη περνάει 40 κόστινα, του βλέπουν, λέμε όλοι γνώμη. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην. Όχι, είναι αριστερός, όχι τον νύχι του, είναι λίγο πιο μεγάλο. Δηλαδή, περνάει από 40 κόστινα. Γι' αυτό βλέπετε και δουλεύουν, γίνεται πολύ καλή δουλειά στον ΠΑΟΚ με τον Σούλη τον Μαρκόπουλο και βλέπετε όλοι οι ξένοι μας που φεύγουν μετά από ένα χρόνο που έχουν συμβόλαιο, παίρνουν και υπεραξία. Δηλαδή έρχονται με 30 και 40 και 50 χιλιάδες γύρω και πάνε μετά με 150 και 160 χιλιάδες. Δώσε μου ένα 30 δευτερόλεπτα, Άρη. Ο Ροδιανός κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα γίνεται διαγωνισμός και οι νικητές θα κερδίζουν ένα ξεθάμπομα φανεριών. Όλη τη βδομάδα και τα λοιπά. Προέκταξη Μακρυγιάννη, άνωθεν περιφερειακού, Εύοσμος και πίσω από την κρεαταγορά Θέρμης. 68-11-11-231-0 το τηλέφωνο μας. 68-11-11, έλα Άρη. Μέσα σε όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια, φήμες έρπουσες αναφέρουν, χωρίς ποτέ αυτό να έχει βγει επίσημα να επιβεβαιωθεί από την ΠΑΕ, ποτέ να το καυχηθεί ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, ότι είναι αιμοδότης του μπάσκετ. Είναι δίπλα μας. Σε κάθε δύσκολη στιγμή είναι δίπλα μας. Ρε, άσε δίπλα σας. Λεφτά δίπλα δίνει. Δίπλα μας, όταν σου λέω. Οικονομικά, είναι... δίπλα σας. Βέβαια, οικονομικά. Είναι δίπλα μας. Γιατί δίπλα σας είμαι κι εγώ, αλλά δεν μπορώ να δώσω εγώ λεφτά. Μακάρι να. Έχει άλλη εμβέλεια, κύριε Σύζυγο, κύριο Σαββίδη. Έχει, βεβαίως. Είναι δίπλα μας, είναι δίπλα μας, όπως και πιστεύω σε όλα τα τμήματα, ούτε από το ζητηθεί. Είναι πολύ δίπλα μας. Το θεωρούμε. Ότι είναι μέσα, ξέρω εγώ, έτσι το θεωρούμε. Γιατί από τη στιγμή που ό,τι το ζητήσουμε δεν λέει όχι, και εμείς για τον ΠΑΟΚ προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Και ο κύριος Σαββίδης έχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ποδόσφαιρο που τον τρώει όλες τις ώρες και όλη την ενεργητικότητα. Πιστεύω κάποια στιγμή θα ασχοληθεί και περισσότερο με εμάς. Εάν ασχοληθεί ο Σαββίδης τώρα σου πω ότι. Και αλλάζουν τα δεδομένα. Τώρα όταν σκεφτώ ότι για να διώξει το Δόνη έδωσε 2 εκατομμύρια ευρώ. Τι ανάσα θα μπορούσε με αυτά τα λεφτά να πάρει, όχι ανάσα, να πάει να χτυπήσει τη διάδα πλέον. Εάν θα πέσουν οι πόρτες, γιατί τώρα ακούγονται και κλειστές λίγκες στην Ευρωλίγκα και. Ο ΠΑΟΚ είναι από αυτές τις ομάδες που είναι μαγνήτης, το θέλουν στην Ευρωλίγκα. Γιατί έχει brand name πάρα πολύ μεγάλο, έχει μια πόλη εκπληκτική, έχει ένα γήπεδο που είναι από τα καλύτερα. Ιδιόκτο καμιά ομάδα δεν έχει, σε όλη την Ευρώπη ιδιόκτο γήπεδο. Λοιπόν, έχει ένα από τα ωραίτερα γήπεδα, το οποίο είναι του Μιλένιου, έγινε το 2000. Λοιπόν, είναι σύγχρονο, άρα είναι σύγχρονο. Έχει κόσμο. Ο κόσμος αυτός, την ούλεπτη είναι τα γεμάτα γήπεδα. Κανένα μαρούσι και κανένα Σπανίος δεν μπορεί να γεμίσει γήπεδο όπως μαρούσι, μπορεί. Γιατί αυτοί κάποτε παίξανε στην Ευρωλίγκα. Εντάξει. Καμιά ομάδα. Ο ΠΑΟΚ
είναι ελκυστικός για την Ευρωλίγκα. Μας θέλουν. Αλλά να αλλάξουν και τα όχι δεδομένα. Μόνο ελκυστικός για την Ευρωλίγκα και την ΟΛΕΠ, είναι από αυτούς που τους πρωτεργάτες της σύνδεσης της ΟΛΕΠ. Ήσταν και εσείς τότε στη διοίκηση, κύριε Συνδίκο. Μην ξεχνάμε ότι την πρώτη κλήρωση που έγινε το δαθλήμα της ΟΛΕΠ έγινε στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Με χορηγία του ΠΑΟΚ. Στο Μακεδονία Πάλας, η πρώτη κλήρωση που έγινε για το πρωτάθλημα του 2000-2001. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ καλεσμένοι όλοι του ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς. Όλοι οι ελίτ της Ευρώπης ήρθαν εδώ για να γίνει η πρώτη κλήρωση της Ευρωλίγκας. Άρη, ξέρεις τότε ότι ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης ζήτησε από τον Πατατούδη να με αγοράσει. Το ξέρω, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Θα σου το πω μια φορά. Πόσα θες, λέει, να μην το δώσεις αυτόν. Αυτός και δίπλα του ήταν κάποιος που είχε London Town. Πώς λεγόταν μια ομάδα από το Λονδίνο. Ναι, London Town, ο Τζομπανάκης. Τζομπανάκης, ναι. Και λέει, όχι, εγώ τον θέλω. Τώρα, ο οποίος είναι τώρα πρόεδρος και μελογκαλομέτωχος στο Ρέθινο. Ο Τσουμπανάκης ζούσε, ήταν επιχειρηματίας στο Λονδίνο και είχε την ομάδα τη London Towers. Ναι. Έχει φύγει, έχει φέρει τις επιχειρήσεις του στην Κρήτη, στην εγγενέτειρά του και είναι πρόεδρος και μεγαλομέτοχος του Ρεθύμνου. Αν θα το βλέπω, μιλάμε. Είναι πάρα θα το δώσεις πολλά χαιρετίσματα από μένα. Θα το πεις ότι μετάνιωσα που δεν πήγα στο Λονδίνο όταν με είπε έλα να αναλάβεις εδώ τα αυτά, εγώ δεν μπορώ και τα λοιπά. Αλλά εντάξει. Είναι από τους κύριους. Εξαιρετικό παιδί και με πολύ χιούμορ. Ναι, είναι πολύ μορφωμένο παιδί, πολύ καλός. Καλό παιδί. Γίνεται αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, Άρη. Ναι, την Τετάρτη γίνεται, στις 18 Τετάρτη γίνεται Γενική Συνέλευση για αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Εδώ υπάρχει περίπτωση να γίνει μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ ο κύριος Σαββίδης, από ό,τι ακούγεται. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Θα το δείξει. Θα γίνει προκήρυξη και μετά μάλιστα θα τρέξει από το Δεκέμβριο. Δεν το ξέρω αυτό, κύριε Συρίγου, δεν το ξέρω. Τα χρέη του ΠΑΟΚ πλέον είναι σε 1-2 χρόνια τελειώνει η ρύθμιση. Τελειώνουμε. Και μένουν κάποιες καρτέλες παλιών παραγόντων. Αυτές οι καρτέλες ενδέχεται να μετοχοποιηθούν με τη συνέλευση τη Τετάρτη. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τους παράγοντες, αλλά οι περισσότεροι θα τις μετοχοποιήσουν από ό,τι ξέρω. Μάλιστα. Δηλαδή θα γίνουμε ελκυστικοί, γιατί τα χρέη θα είναι τόσο λίγα που σχεδόν τίποτα. Και κάτι επί προσωπικού, πόσα χρόνια είσαι παράγοντας στον ΠΑΟ, κύριε Καρακούση? 32. 32 χρόνια. Το είπα καλά, οι κυβερνήσεις πέφτουν, αλλά ο Καρακούσης μένει. 32 χρόνια και 32. Μόνο ΠΑΟΚ. Και θα μπορούσα να τολμήσω να πω ότι είσαι ο μόνος παράγοντας που δεν έχει ανταλλάξει μία κουβέντα με κανέναν, ούτε φίλαθλο, ούτε προπονητή, αλλά ούτε και από την αντίπολη ομάδα. Όταν καμιά φορά υπάρχει ένα πρόβλημα, μπαίνεις μέσα στη μέση και με τη σοβαρότητά σου και με τις γνωριμίες τόσων ετών καταπνάζεις τα πνεύματα. Είσαι και χαμηλών τόνων. Έτσι πρέπει, γιατί εσείς δεν πρέπει να είμαστε όλοι επιθετικοί, πρέπει και ορισμένοι, όπως με έλεγε ένας πρόεδρος, σε χωρίς για να κρατάς τα χαλινάκια. Από αυτούς που θυμάσαι, νομίζω ότι ο Νίκος ο Βεζιρτζής ήταν άλλη ιστορία, έτσι δεν είναι? Άλλη ιστορία, έδωσε όραμα στον ΠΑΟΚ, γέμιζαν γήπεδα, γέμιζαν αυτά, έκανε ομάδες τώρα, ομαδάρες, όχι ομάδες. Ομάδες που ερχόταν οι αντίπαλοι και ζητούσαν αυτόγραφα από όλους, μέχρι και από τους φροντιστές, τόσο φίρμες ήταν. Άλλη ιστορία ο ΠΑΟΚ. Πηγαίναμε στη Γαλλία και μας τρώνανε κόκκινα χαλιά για να περάσουμε. Θυμάσαι ένα κάρφα που μου είχε κάνει ο Λέβικστον μπροστά στο Μουρεσάν? Ναι, ο Μουρεσάν 2-22-24, ξέρω εγώ πόσο ήταν. Άλλη ομάδα, άλλη ποιότητα παιχτών, άλλο μπάτζετ, άλλο. Ο ΠΑΟΚ έκανε προετοιμασία και έκανε φιλικά και έπαιρνε χρήματα. $10,000 πέραμε στον αγώνα. Από τα φιλικά, ε. Από τα φιλικά. Κάναμε προετοιμασία. Είχαμε πάει στη Μαδρίτη το 92 το καλοκαίρι και παίρναμε με προπονητή τον Ντούντα, τον Νίπκοπιτς, και παίρναμε 10.000, εκτός από όλα τα ξενοδοχεία και τα λοιπά, παίρναμε 10.000 στον αγώνα. Μάλιστα. Παίρναμε 5 αγώνες, φέρναμε και $50,000 και $60,000. Συνεχίζεις να γοητεύεις τις γυναίκες με αυτό το γοητευτικό βλέμμα που έχεις?
περνάμε τώρα. Αυτό το πρέπει να το αλλού να μου πάρω. Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο, χάρηκα που τα είπαμε. Οι προσπάθειες που κάνετε και εσύ και τα άλλα τα παιδιά εκεί. Και όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά, υπεράνθρωπες προσπάθειες, γιατί έχουμε να διαχειριστούμε ένα πολύ μικρό μπάτζετ και να κάνουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Αυτό καταλαβαίνεις, είναι όχι δύσκολο, είναι ακατόρθωτο και όμως το κατορθώνουμε. Βάλατε τις βάσεις, βάλατε τα θεμέλια, τώρα θέλει τη βοήθεια να εκτοξευθεί ο ΠΑΟΚ και να γίνει αιτία όλη αυτή η προσπάθεια, το παλιό ρητό που λέγαμε, και πάλι τον μπασκετάκι θα μας βγάλει στο Λευκό Πύργο να γίνει πραγματικότητα. Πιστεύω πως ναι, πιστεύω πως ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας και όλα τα καλά να σας έρθουν γιατί το αξίζετε. Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σου και σε εσάς σας εύχομαι τα καλύτερα και στους ακροατές που ακούν και σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, γεια σου κύριε Καρακούση, ευχαριστώ πάρα πολύ.